5 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί από την αρχή της περίοδου 2019 μέχρι για τις 18 Ιουλίου, εκ των οποίων τα 3 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα, και 2 είχαν ήπιες εκδηλώσεις, όπως ένα εμπύρετο νόσημα. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λίμωξης που συνέταξε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος ασθενούς με λίμωξη από τον ιό. Το πρώτο καταγεγραμμένο περιστατικό αναφέρεται στις 21 Ιουνίου του 2019, ενώ η ηλικία των ασθενών με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και είναι άνω των 50 ετών. Τα 5 κρούσματα λίμωξης από τον ιό έχουν καταγραφεί σε οικισμούς στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ξάνθης, Καβάλας, Λάρισας και Καρδίτσας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα και εν ώψη της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας στις ίδιες ή και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές. Την ίδια ώρα που η διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης χαρακτηρίζει το Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγου σαν αναγκαίο, καθώς έχει καταστεί ετήσιος θεσμός, συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και επισκεψιμότητας της περιοχής και δαπανά 15.000 ευρώ για την επανάληψή του, και φέτος περιφερειακοί σύμβουλοι αντιδρούν και κάνουν λόγο για αποτυχημένο θεσμό. Όλα τα παραπάνω διημήφθησαν στην τελευταία συνεδρίαση Επιτροπής Ανάπτυξης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εκεί, κατά πλειοψηφία, αποφασίστηκε η διεξαγωγή και φέτος του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγου στην περίοδο Αυγούστου και Σεπτεμβρίου σε πολλά μέρη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά της απόφασης ψήφισαν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανάπτυξης Αναστάσιος Τσαλδαρίδης και τα τακτικά μέλη Βασίλειος Τραϊφόρος και Γιώργος Ζιμπίδης, διότι θεωρούν αποτυχημένη την αντίστοιχη περσινή εκδήλωση και η φετινή εκδήλωση γίνεται πάνω στο περσινό πρότυπο αποτυχίας. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θρακικού Πελάγου θα πραγματοποιηθούν μουσικές συναυλίες και θέατρα σε αρχαιολογικούς χώρους, παραδοσιακά γλέντια σε πλατείες στα ψαροχώρια με παραδοσιακή κουζίνα, DJ party σε παραλιακούς οικισμούς, ναυτικοί αγώνες και κολυμβητικοί, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, δράσεις ευρείας απήχησης που στοχεύουν κυρίως στη νεολαία και τα παιδιά, όπως δράσεις από συνεργαζόμενους φορείς, ομίλους φύλων θαλάσσης, ναυταθλητικούς ομίλους κλπ. Παραδείγματος χάρη με σκάφη σε λιμάνια, δράσεις γνωριμίας μικρών αλλά και της νεολαίας με το Θρακικό Πέλαγος. Ενδεικτικοί χώροι πραγματοποίησης του φεστιβάλ είναι η Σαμοθράκη, η Αλεξανδρούπολη, η Μαρόνια, τα Άβδυρα, η Πέραμος, οι πηγές Αγίας Βαρβάρας, το Μυροδάτο, η Κεραμωτή, η Ζώνη, η Θάσος, η Καβάλα και το Φανάρι. Μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων από τη Θεομηνία προτείνει στη Δημοτική Αρχή και στον Ευάγγελο Λαμπάκη ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και επικεφαλής παράταξης Δήμος για Όλους Πρώτα Εσύ, Γιάννης Ζαμπούκης. Ο κ. Ζαμπούκης προτείνει απαλλαγή από τα τέλη ίδρυυσης από τη ΔΕΙΑ και τα αντίστοιχα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το υπόλοιπο του 2019. Αίτηση στο Υπουργείο Οικονομικών, στην ΑΔΕ για παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για παράταση της καταβολής των εισφορών στον ΕΦΚΑ από τους αγρότες και τους επαγγελματίες που επλήγησαν πιστοποιημένα από τη Θεομηνία. Οι καταστροφές των καλλιεργιών που υπέστη ο αγροτικός πληθυσμός του Δήμου αλλά και πολλοί επαγγελματίες στην περιοχή της Μάκρης, των Δικέλων και της Μεσημβρίας είναι ανυπολόγιστες και ανεπανόρθωτες. Οφείλουμε όλοι οι φορείς να συνεργαστούμε και να σταθούμε δίπλα τους στους συνδημότες μας που χτυπήθηκαν από τα πρόσμενα καιρικά φαινόμενα, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο κ. Ζαμπούκης και τονίζει πως ο Δήμος πρέπει να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητές του ασκώντας πίεση προς κάθε αρμόδια αρχή για την εξασφάλιση και την άμεση καταβολή αποζημιώσεων και ο κρατικός μηχανισμός να ενεργοποιηθεί άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.